Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους της Δύσης, 12 και 13 Απριλίου του 1204. Ο αρχηγός της Τετάρτης Σταυροφορίας, Βονιφάτιος ο Μονφερατικός. Η Τέταρτη Σταυροφορία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Πάπα Ενοκέντιου του Τρίτου το 1201 για την κατάληψη των Αγίων Τόπων που κατήχαν οι Μουσουλμάνοι. Ολοκληρώθηκε τις 12 Απριλίου του 1204 με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και την προσωρινή κατάληψη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, χωρίς τη θέληση του Ποντίφικα. Μετά την αποτυχία της Τρίτης Σταυροφορίας το 1189 και το 1192 για την κατάληψη των Αγίων Τόπων, το ενδιαφέρον των Δυτικοευρωπαίων ατόνισε. Την Ιερουσαλήμ, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας και της Αιγύπτου, έλεγχε η μουσουλμανική δυναστεία των Αγιουβιδών. Το Λατινικό Βασίλειο της Ιερουσαλήμ μόνο κατά όνομα υπήρχε, περιορισμένο σε λίγες πόλεις και ακτές της Παλαιστίνης. Το ενδιαφέρον για μια νέα σταυροφορία ανακοίνησε ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος το 1198. Στην αρχή συνάντησε τη γενική αδιαφορία των εστεμένων της Ευρώπης, που είχαν τα δικά τους προβλήματα να επιλύσουν. Τον επόμενο χρόνο, κάποιοι ευγενείς, κυρίως από τα εδάφη της σημερινής Γαλλίας, πίστηκαν να συγκροτήσουν ένα εκστρατευτικό σώμα, με επικεφαλής το κόμι Τιμπό της Καμπανίας. Ο Τιμπό πέθανε τον επόμενο χρόνο και αρχηγός της Τετάρτης Σταυροφορίας ανακηρύχθηκε ο Ιταλός κόμις Βονιφάτιος ο Μοφερατικός. Το σχέδιο προέβλεπε τη συγκέντρωση των Σταυροφόρων στη Βενετία και από εκεί θα κατευθυνόταν στην Αίγυπτο, όπου θα άρχιζαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, με σκοπό την κατάληψη της Ιερουσαλήμ. Την δύναμη των Σταυροφόρων συγκροτούσαν 33.500 άντρες και 4.500 άλογα και τη διακπεραίωσή τους στην Αίγυπτο ανέλαβαν έναντι ανταλλαγμάτων οι Ενετοί το 1200. Ζήτησαν 85.000 αργυρά μάρκα, τα μισά εδάφη που θα κατακτούσαν οι Σταυροφόροι και προθεσμία ενός έτους για τις ετοιμασίες της φιλόδοξης εκστρατείας. Το 1201 το μεγαλύτερο μέρος των Σταυροφόρων έφτασε στη Βενετία. Όμως οι ηγέτες τους δεν τήρησαν τη συμφωνία και μόλις και μετά βίας συγκέντρωσαν 51.000 αργυρά μάρκα. Οι Ενετοί εξοργίστηκαν και τους φυλάκισαν στο νησάκι Λίντο, έως του αποφασίσουν για τη τύχη τους. Ο γυραίος Δόγης, ερίκος δάνδαλος, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την περίσταση και να χρησιμοποιήσει τους σταυροφόρους για τους δικούς του σκοπούς. Στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, όπου έγινε η επίσημη τελετή υποδοχή τους, ο Δόγης πρότεινε στους αρχηγούς να επιτεθούν πρώτα στο λιμάνι της Ζάρας στην Δαλματία, σημερινή Κροατία, προκειμένου να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Η Ζάρα, που προμήθευε με ξυλία το στόλο του Δόγη, είχε αποσκυρτήσει από τη Βενετία και βρισκόταν υπό την προστασία του βασιλιά των Ούγγρων, Έμερικ. Οι κάτοικοί της ήταν χριστιανοί και μάλιστα καθολικοί. Για την επιχείρηση συμφώνησε απρόθυμα ο παπικός αντιπρόσωπος καρδινάλιος Καπουάνο. Όχι όμως και ο Πάπας Ινοκέντιος, που απείλησε με αφορισμό όσους σταυροφόρους στραφούν εναντίον χριστιανών. Τη σχετική επιστολή φρόντισαν να την κρατήσουν μυστική οι επικεφαλής της εκστρατείας. Η επιχείρηση τελικά πραγματοποιήθηκε. Η πόλη της Ζάρας καταλήφθηκε, ύστερα από σύντομη πολιορκία, και ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος πραγματοποίησε την απειλή του. Η είσοδος των Σταυροφόρων στη Κωνσταντινούπολη, Ευγένιος de la Croix, 1840. Ο αρχηγός των Σταυροφόρων, Βονιφάτιος Μονφερατικός, δεν πήρε μέρος στην εκστρατεία κατά τη Ζάρα. Φοβούμενος ίσως τις παπικές κυρώσεις, πήγε να επισκεφτεί τον εξάδελφό του, Φίλιππο του Σουηβίας, ο οποίος
φιλοξενούσε το συγγενή του Βυζαντινού πρίγκιπα Αλέξιο Άγγελο, γιο του ανατραπέντος αυτοκράτορα Ισαάκιου Β' Αγγέλου. Ο Αλέξιος Άγγελος ζήτησε βοήθεια από τον Βονιφάτιο για να ανατρέψει τον θείο του αυτοκράτορα Αλέξιο το Τρίτο Άγγελο και να επαναφέρει στο θρόνο τον τυφλό πατέρα του. Στα ανταλλάγματα που πρόσφερε ήταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της εκστρατείας των Σταυροφόρων στην Αίγυπτο και την υποταγή της εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης στον Πάπα. Ο Βονιφάτιος θεώρησε ρεαλιστική την πρόταση και μαζί με τον Αλέξιο Άγγελο μετέβησαν στη Κέρκυρα για να συναντήσουν τους Σταυροφόρους που συμμετείχαν στην κατάληψη της Ζάρα και να ενημερώσουν τους αρχηγούς της Σταυροφορίας. Κάποιοι συμφώνησαν με την εκτροπή της Σταυροφορίας, άλλοι διαφώνησαν και αποχώρησαν, επιστρέφοντας στις πατρίδες τους. Ανάμεσα σε αυτούς που είδαν με καλό μάτι την πρόταση του Αλεξίου ήταν και οι Ενετοί. Λαός ναυτικός, επιζητούσαν την αύξηση της επιρροής τους στην Ανατολή εις βάρος της Γένουας και της Πίζας, που ήταν οι κύριοι ανταγωνιστές τους. Επιπροσθέτως, τους μισούσαν και ήθελαν να πάρουν εκδίκηση για τη σφαγή των συμπατριωτών τους στη διάρκεια των αντιπαπικών ταραχών στην Κωνσταντινούπολη το 1182. Από την άλλη πλευρά, το Βυζάντιο σπαρασόταν από εμφύλιες διαμάχες και την καταστροφική πολιτική των τελευταίων Κομνηνών και της δυναστείας των Αγγέλων. Βρισκόταν σε προφανή παρακμή, ενώ είχαν αρχίσει οι αποσχιστικές τάσεις από φιλόδοξους τοπάρχες. Ο λαός στέναζε από τη βαριά φορολογία. Ο στόλος των Ενετών και των Σταυροφόρων έφτασε πρωτοτυχόν της Κωνσταντινούπολης τις 23 Ιουνίου το 1203. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι υπήρχε στον κόσμο τόσο οχυρή πόλη. Είδαν τα ψηλά τείχη, τους ισχυρούς πύργους, τα θαυμαστά παλάτια, τις μεγάλες εκκλησίες που ήταν τόσες πολλές ώστε κανείς δεν θα πίστευε αν δεν τις έβλεπε με τα μάτια του. Το μήκος της, το πλάτος της έδειχναν πως ήταν βασιλεύουσα. Με τα λόγια αυτά περιγράφει τις πρώτες του εντυπώσεις ο ιστορικός και εκ των ηγετών της Σταυροφορίας Γοδεφρίδος Βιλεαρδουίνος. Αρχικός του στόχος ήταν να αποκαταστήσουν στο θρόνο τον Ισαάκιο το Β' Άγγελο. Οι κάτοικοι της πόλης τους υποδέχτηκαν εχθρικά, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Αλεξίου Αγγέλου. Στις 17 Ιουλίου οι Σταυροφόροι αποβιβάστηκαν στη στεριά και επιτέθηκαν από την νοτιοανατολική πλευρά της πόλης. Έβαλαν μία μεγάλη φωτιά που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην πόλη. Οι κάτοικοι στράφηκαν κατά του αυτοκράτορα Αλεξίου του Τρίτου Αγγέλου, ο οποίος έφυγε την ίδια νύχτα από την πόλη. Ο Ισαάκιος ο Β' Άγγελος αφέθηκε ελεύθερος και αποκαταστάθηκε στο θρόνο του. Την 1η Αυγούστου ο γιος του Αλέξιος Άγγελος αναγορεύτηκε σε αυτοκράτορα ως Αλέξιος ο Δέλτα Άγγελος. Το Βυζάντιο βρίσκονταν και πάλι σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου, αφού υπήρχαν δύο νόμιμοι αυτοκράτορες, Αλέξιος ο Τρίτος Άγγελος και Αλέξιος ο Τέταρτος Άγγελος. Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Ο νέος ηγεμόνας βρήκε τα ταμεία άδεια και γρήγορα συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις του προς τους σταυροφόρους. Διέταξε τότε να καταστραφούν εικόνες και αντικείμενα λατρείας, μόνο και μόνο για να πάρει το χρυσό και τον αργυρό που περιείχαν. Ο λαός εξαγριώθηκε και θεώρησε ιεροσιλία την απόφαση αυτή του αυτοκράτορα. Ο αυλικός Αλέξιος Δούκας, γνωστός και ως Μπουρτζουφλός, εξαιτίας των πυκνών φρυδιών του, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Τον ανέτρεψε και τον στραγάλισε. Ο Αλέξιος ο Δούκας ανέβηκε στον θρόνο
ως Αλέξιος ο Έψιλον, ο πρώην αυτοκράτορας Ισάκιος ο Β' Άγγελος, πέθανε ύστερα από λίγο από φυσικά αίτια. Οι Σταυροφόροι και οι Βενετοί, χωρίς προστάτες πλέον σε μία εχθρική για αυτούς περιοχή, βρέθηκαν προς στιγμή σε αμηχανία. Πάντως, στις 8 Απριλίου του 1204 επιτέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για μία ακόμα φορά, προκειμένου να τιμωρήσουν τον δολοφόνο του Αλέξιου του Δέλτα Άγγελου. Ο Αλέξιος ο Έψιλον αντέταξε ισχυρή άμυνα με σύμμαχο τον άσχημο καιρό. Οι επιτιθέμενοι το θεώρησαν θεϊκό σημάδι και θέλησαν να λύσουν την πολιορκία. Οι καθολικοί κληρικοί που τους συνόδευαν κατόρθωσαν να τους πείσουν να παραμείνουν και να καταλάβουν την πόλη. Με τα επιχειρήματα ότι οι Βυζαντινοί είναι προδότες και δολοφόνοι επειδή σκότωσαν τον σεβαστό Αλέξιο το Δέλτα και ότι είναι χειρότεροι από τους Εβραίους. Ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος για μία ακόμα φορά είχε διαμηνήσει στους Σταυροφόρους να μην επιτεθούν και να μην σκοτώσουν ούτε ένα χριστιανό. Αλλά και πάλι η σχετική επιστολή του απεκρύβει από τους παπικούς απεσταλμένους. Στις 12 Απριλίου του 1204 οι Σταυροφόροι πραγματοποίησαν τη τελική τους έφοδο κατά της Κωνσταντινούπολης, βοηθούμενοι και από τον καλό καιρό. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Έψιλον Μουρτζουφλός την είχε καταλήψει και έτσι την κατέλαβαν με σχετική ευκολία, παρά την αντίσταση της αυτοκρατορικής φρουράς που την αποτελούσαν οι Σκανδιναβοί Βάραγοι. Για τρεις ημέρες οι στρατιώτες του Χριστού επιδόθηκαν σε παντός είδους βαδαλισμούς και φρικαλαιότητες. Δεν δίστασαν να βεβηλώσουν ακόμα και ιερούς χώρους, ανεβάζοντας το πατριαρχικό θρόνο μία πόρνη, σύμφωνα με τον ιστορικό Νικήτα Χωνιάτη. Όταν ο Πάπας έμαθε για τις βλεβηρές πράξεις των Σταυροφόρων, εξέφρασε την τροπή και τον αποτροπιασμό του. Για τα επόμενα 59 χρόνια, ο ελλαδικός χώρος θα ζήσει υποκαθεστώς φραγκοκρατίας. Η τάξη θα αποκατασταθεί το 1261 με την εκδίωξη των Λατίνων και την ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον Μιχαήλ Ήτα Παλαιολόγο. Η τέταρτη σταυροφορία μόνο κατά όνομα ύπαρξε. Σχεδόν κανένας από τους Λατίνους μαχητές δεν πάτησε το πόδι τους στους Αγίους Τόπους, παρά μόνο διοχέτευσαν όλη τους την ενέργεια για την καταστροφή του Βυζαντίου. Η κληρονομιά που άφησε πίσω της η τέταρτη σταυροφορία είναι η ολοκλήρωση του σχήματος μεταξύ Καθολικής Δύσης και Ορθόδοξης Ανατολής και ο τεμαχισμός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας σε λατινικά πρικυπάτο της Αχαΐας, Βασίλειο της Θεσσαλονίκης, Βασίλειο των Αθηνών, Βασίλειο του Αιγαίου, ηγεμονία της Κωνσταντινούπολης και ελληνικά κρατήδια, Δεσποτάτο της Υπήρου, Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, Αυτοκρατορία της Νικαίας. Η αποτυχία του να ελέξει τους Σταυροφόρους έγινε μάθημα στον Ινοκέντιο και τους διαδόχους του στην Αγία Έδρα και έτσι δεν υποστήριξαν αμέσως καμία από τις επόμενες σταυροφορίες. 800 χρόνια αργότερα, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β' εξέφρασε τη λύπη του για τις ομότητες των Σταυροφόρων, οι οποίοι εστράφησαν εναντίον των εν Χριστώ αναδελφών μας, όπως ανέφερε το 2001 σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Ανάλογη ήταν και η συγγνώμη του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον Α, κατά τη συνάντησή τους στο Βατικανό το 2004.